Γυρίζει το σκαμπάνι, το γέμιζε χαμηλά στον άξονα, πήγε να στρίψει το κορμί του με πλάτη στον αντίπαλο και εδώ θα σώσει την παρτίδα Δούκας. Ο οποίος θα πλασάρει αφενός, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αφετέρου υπάρχει offside βέβαια. Βέβαια όπως είναι ο Δούκας. Θα φύγει η σέντρα στον άξονα, κεφαλιά του Δούκα out. Από τα δεξιά εδώ με τον Φιδάκη, έτοιμος να πάρει την επέλαση, να αδειάσει την παρότητα, να πετάξει τη σέντρα στο κάτω δοκάρι, μπάλα περνάει, το σου συγκρίζει από το σκιαμπάνι, φοβερό σου! Από τα αριστερά υπάρχει ο Σακόγλου, θέλει να αδειάσει τον Φιδάκη, ο τελευταίος θα του κλείσει το οπτικό πεδίο, θα μπει σφίνα στη φάση. Το κοντρόλ από τον Τσελεκίδη, ο οποίος θα απομακρύνει εν τέλει βέβαια από την περιοχή. Ως μη έχουν άλλη επιλογή εκεί, ο Κόφτης θα γυρίσει στον Κουμουντζίδη, δεν θα προλάβει όπως θα ήθελε ο Σακόγλου. Στο ελεύθερο από τον Κελετζή, στην προθυμένη γραμμή, κεφαλιά, πάσα στον άξονα και είναι ευκαιρία για κάποιο σουτ. Και το διώξει πρώτος ο Κόφτης, δεξιά υπάρχει ο Τσελεκίδης, ο οποίος αναπτύσσει σταδιακά και παλιά στην πλάτη της άμυνας, πολύ φοβερή, πολύ επικίνδυνη. Κάνει την εξοδό του Κουμουντζόγλου. Για να εκμεταλλευτεί μπαλιές και πιθανά λάθη και, και ουσιαστικά παιχνίδι στην περιοχή, όπως εδώ η μπάλα περνάει κεφαλιά σε πρώτο χρόνο η μπάλα του Κουμουντζόγλου. Σιαμπάνης από τον άξονα, την πετάει κάβετα στο κοινό χώρο, θα πάει να βγει, θα την γυρίσει, θα την στείλει μόλις out. Τα μαρκαρίσματα δίνουν και παίρνουν στο ύψος περιοχής. Θα φύγει η σέντρα απευθείας στα χέρια του, την μπάλα πίσω στον Κελετζή. Το γέμιζα χαμηλά για τον Πασχαλίδη. Έλα το ρόκαρε, άιντε, άιντε πλάκα, επέστηκε. Θα τον περάσει και αυτό πρέπει να κάνει, να μοιράσει το σκιαμπάνι. Θα κατεβεί κατά μέτωπο τον τελευταίο, θα πάρει και το σου την μπάλα, περνάει, πέφτει στη γωνιά του Κελετζής. Θα διώξει όπως μπροστά του Αλουχίδης. Το γέμισμα στο πρώτο δοκάρι θα μεταχθεί πρώτο στην πορεία της. Εδώ σταμάτησε την ευκαιρία για τον Μακεδονομάχο στρατηγό. Η μπάλα περνάει κεφαλιά σε πρώτο χρόνο από την μπροστά του, ο Σεντερφόρ θα γίνει αποδέκτης. Με μια κοφτή ενέργεια κάθεται η παλιά στον χώρο το σουτ, την μπάλα περνάει out. Να ελέγχει τώρα σε πρώτο χρόνο. Θα σουτάρει από μακριά, η μπάλα κάνει περίεργα τερτύπια από αυτό. Έξω! Η μπάλα περνάει και ευκαιρία για να φύγει το σουτ. Σε πρώτο χρόνο, πάντοτε μπροστά ο Δου. Προφανώς θα το πάει για σέντρα σουτ από το σημείο. Θα εκτελέσει η μπάλα, περνάει κεφαλιά out. Στο γερό χώρο και θα βρει αντίκτυπο. Με τον Κόλκο να ανεβαίνει σταδιακά από την δεξιά πλευρά έχοντας πίσω το οπτικό πεδίο. Μια κοφτή δίπλα και ένα σουτ στην κίνηση out. Τώρα για την Ξυλούπολη από τα αριστερά με τον Σακόγλου να οργώνει το μισό γήπεδο. Να περνάει η περιοχή να κερδίσει τι. Μεγάλο ερωτηματικό στο πρόσωπο του Βανδουλάκια. Θέλει να τον περάσει, θέλει παίχτη κοντά του, βρίσκει την κάθε την παλιά στο γερό χώρο για τον Κονιό. Θα γυρίσει σε πρώτο χρόνο Σαββίδης. Συγκλίνει προς τον άξονα, μοιράζει με τη μία στον Μποζίδη, ο οποίος δοκιμάζει την τύχη του και πετυχαίνει ένα φοβερό γκολ. Εδώ η Ξυλούπολη ξεμουδιάζει. Με τον Μποζίδη ουσιαστικά να κερδίζει τις εντυπώσεις. Άιντε τώρα μπαλακή. Τι φλιαρία σε αυτή. Τι φλιαρία, δεν παίζουν μπάλα. Τι φλιαρία. Θα την σκάψει στην πλάτη της άμυνας και μαλλιά σε πρώτο χρόνο. Λίγο πριν το 80, φίλες και φίλοι, εδώ η σέντρα παράλληλα στην αιστεία, η μπάλα περνάει. Μεγάλη συγκλίνη με τον Μποζίδη σχεδόν σε αμαρκάριστη αιστεία. Δεν τη χάνει. Δύο ατομικά τέρματα, δύο ομαδικά και έπαιρνε συνέχεια την Ξυλούπολη, η οποία πετάει στον έβδομο ουρανό. Με το εφτάρι της στον Μποζίδη. 2-0 λοιπόν. Δημήτρη! Μαρκάρισμα την εστία μαζί με τον Κουγιουμτζόγλου να βγάζει την άμυνα. Θα την σκάψει στον άξονα η κεφαλιά μπροστά από τον Δούκα, από τον στόπερ πίσω στον Κελετζή. Κόλκος η εκτέλεση, η μπάλα περνάει, κάνει ένα γκέλς στο δεξί δοκάρι, στο δεξί δοκάρι του Κελετζή. Έκανε ένα γκέλ, έσκασε στο δεξί δοκάρι του Κελετζή, δεν το πήρε χαμπάρι ούτε ο ίδιος ο goalkeeper. Είχε την εντύπωση ότι θα καταλήξει η out και την άφησε να φύγει. Επαναφορά από τον Κόλκο, κεφαλιά πάσα και πάλι με το κεφάλαιο στόπερ. Το σούτ του σκιαμπάνι, μπάλα περνάει σε out. Παπαδόπουλος έτοιμος να εισβάλλει κατά μέτωπο, θα μοιράσει στον άξονα και θα ήταν μια ιδανική στιγμή για τον Παύλο με ένα σουτάρι από εκείνο το σημείο. Ο Δούκας
Κάπου εδώ Βαδουλάκης φυρίζει για τελευταία φορά η Ξυλούπολη, ένα μεγάλο τρίποντο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μποζίδη στο 75 και στο 82.